τι κάνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως χαίρομαι ότι ανακαλύπτεται την ιδιωτική πρωτοβουλία και την αναγκαιότητα υποστήριξής της, ιδιαίτερα εσείς. Από το πρόγραμμα ΠΕΠ 2014-2020 διατέθηκαν 25 εκατομμύρια ευρώ στο κεντρικό κράτος για δράσεις στήριξης λόγω του κορονοϊού. Επεξεργαζόμαστε τώρα, σε μια εβδομάδα θα είναι έτοιμη, την έκδοση πρόσκλησης γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ για κεφάλαιο κίνησης στις πληγείς επιχειρήσεις λόγω κορονοϊού. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν 5.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης κλπ. Είναι ανοιχτή πρόσκληση προϋπολογισμού 3.750.000 ευρώ για ενίσχυση επιχειρήσεων ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών. Είναι ανοιχτή πρόσκληση για τις θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ με την υπερδέσμευση και τις δομής επιχειρηματικότητας προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από 8 Οκτωβρίου ανοίγει η πρόσκληση ΠΕΠ αναβάθμιση εξυγχρονισμός επιχειρήσεων προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προετοιμάζονται δράσεις σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταφέρθηκαν από την Περιφέρεια 3.261.000 ευρώ στις αναπτυξιακές για την ενίσχυση περί των 100 επιχειρηματιών σε περιοχές υλοποίησης του Λίντερ. Εξελίσσονται οι διαδικασίες για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου ΤΑΔΕ 4399 προϋπολογισμού περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα έχουμε πει κατ' επανάληψη. Προσπαθούμε να υπάρχει μια διάχυση προς τον κόσμο. Ξέρετε την ιστορία με τη ΡΙΣ, το ξέρουν οι συνάδελφοι, αλλά κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε να γίνονται κοινωνοί και ο βασικός μοχλός επικοινωνίας είναι τα επιμελητήρια με τα οποία έχουμε άριστη συνεργασία. Επομένως, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξει τον επιχειρηματικό κόσμο, την ιδιωτική πρωτοβουλία, ο μόνος χώρος από τον οποίο αναμένουμε ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας και θέσεις εργασίας.